Έχουμε πει κατά καιρούς, ειδικά για εσάς που ενδιαφέρεστε για το χρήμα, ότι εμείς οι άνθρωποι, μάλλον και όχι μόνο όσοι ενδιαφέρονται για το χρήμα, δεν αντιλαμβανόμαστε πολύ βασικά πράγματα για αυτούς που θεωρούμε επιτυχημένους. Έγινε μια μελέτη από το Harvard, το οποίο εκδόθηκε και σαν βιβλίο, το Black Horse, το μαύρο άλογο. Τι δηλαδή, άνθρωποι από ένα μεγάλο εύρος ειδικοτήτων, από ανθρώπους, επιστήμονες, ποιητές, τι είναι αυτό που τους κάνει διαφορετικούς. Και καταλήγει σε ένα πολύ απλό πράγμα, το οποίο το λέμε συνέχεια και απορώ γιατί πρέπει να έχουμε το Harvard να μας το πει, αλλά γιατί όχι. Ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιτύχει και διαβάζουμε δεν είναι αυτές οι ανόητες συμβουλές που ακούμε μετά, ότι ο Bill Gates ξυπνάει το πρωί στις 5 ή ο Jacobs, ο ιδιωτής Apple, πήγαινε για βόλτα. Είναι πολύ ανόητο πράγμα να πιστεύετε ότι αν κάποιος ακολουθήσει μια ρουτίνα ενός επιτυχημένου, όπως την ορίζει, θα γίνει ο ίδιος επιτυχημένος. Αυτό που ξεχώρισε τους ανθρώπους είναι ότι είχαν βρει αυτό που αγαπάνε και αδιαφορούσαν τελείως για το τι λέει ο κόσμος. Ξαναγυρνάμε δηλαδή στις βασικές αρχές του γνώθησε αυτόν. Όλοι τους ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν λέγανε ποιος είσαι και περιγράφανε τη δουλειά τους και μέσα από τη δουλειά τους προσπαθούσαν να ορίσουν το εγώ τους, το είναι τους, αλλά υπήρχε ένα σύστημα αξιών που είχαν, το οποίο κάνανε focus αυτό, σε αυτό πιστεύανε. Και είναι μεγάλη, ξέρετε, δύναμη το να κάτσει κάποιος, γιατί θέλει πάρα πολύ χρόνο αυτό. Δεν είναι να διαβάσω ή να δω πώς θα γίνω πλούσιος ή να ακούσω τον Κυροσάκη. Γιατί ακόμα και ο Κυροσάκη, που είναι ο Rich Dad, Poor Dad, που πολλοί μου γράψατε ότι τον διαβάσατε, σε ένα άλλο βιβλίο που ήταν για το cash flow, λέει ξανά ότι όποιος θέλει να κάνει λεφτά, πρέπει να χάσει τα λεφτά του τρεις φορές. Και όταν λέμε να χάσει τα λεφτά του, μιλάμε να χάσει την περιουσία του, όχι να χάσει 20.000, η επίχειρηση του ενός εκατομμυρίου και να μείνει άστεγος όπως ο ίδιος. Αλλά αυτό γούσταρε όμως ο ίδιος. Αυτό κάνει κέφι, να κάνει φράγκα. Γιατί αυτό ήταν το πάθος του. Το θέμα λοιπόν είναι ο καθένας να μπορέσει να βρει το πάθος του και το πάθος της. Γιατί αυτό είναι που θα του δώσει κινητήρια δύναμη να προχωρήσει στη ζωή. Αντί αυτού, τρέχουμε πίσω πάλι από τις εντολές που μας δίνει ο νους, τις ανόητες εντολές του νου. Θέλοντας να γίνουμε τώρα εκατομμυρίουχοι στα 22 μας, από επειδή ένας τράπερ, ούτε ο ίδιος κατάλαβε, το έχω πει πάρα πολλές φορές γιατί τα έκανε τα λεφτά, ή και να τα έκανε μπράβο του, αγνοώντας ένα πολύ απλό συλλογισμό, που δεν χρειάζεται να έχετε διαβάσει φιλοσοφία, ούτε να έχετε διαβάσει Harvard, ούτε τίποτε άλλο. Ο ίδιος ο νους που βάζει έναν στόχο, που λέει αυτός είναι ο σκοπός της ζωής, να κάνω παιδιά, να αποκτήσω αυτοκίνητο, να έχω λεφτά, να γίνω πραγματικός, πείτε ό,τι θέλετε σαν στόχο. Πέρα από το γεγονός ότι δεν είναι δικός μου, γιατί δεν έχω κάτσει να το αφουγκραστώ, το θέλω ή μου το είπανε, δεν βλέπω το εξής. Ότι ο ίδιος στόχος, ο ίδιος ο νους, όταν το κατακτήσω, το απαξιώνει. Είναι ζήτημα μηνών το θέμα να παραμείνει του κατορθώματος. Δεν μπορείτε να χαρείτε το καινούργιο σας αυτοκίνητο πάνω από μερικούς μήνες. Μετά είναι άλλο αυτοκίνητο. Το ίδιο ισχύει και εδώ, ξέρετε. Ένας μαγικός τόπος. Δεν μπορεί ο τόπος να σε κρατήσει αν δεν κάνεις δουλειά με σέναν. Όπου και να σε βάλουν, όσα λεφτά και να έχεις, όσο και ομαδικός να είσαι, όσο και ό,τι θες. Αν δεν υπάρξει αυτή η αναζήτηση και ειδικά στις μέρες μας που έχουμε φύγει και έχουμε ξεφύγει τελείως από το να ακούμε εντολές από 8, 10, 12 χρονών το τι πρέπει να κάνουμε. Και γι' αυτό το μένος μου κατά των Πανελληνίων, ως προς ότι δεν αφήνουμε τα παιδιά να σκεφτούν, να ψάξουν, να ονειρευτούν και πάνω απ' όλα να πειραματιστούν για να δουν τι είναι αυτό που αυτά θέλουν. Τόσο δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να βρει όχι ευτυχία, ισορροπία στη ζωή του. Αν δεν αναζητήσει το σύστημα αξιών του, το οποίο ένα κομμάτι μπορεί να το κάνει μέσα από θεραπεία, πραγματική καθοδήγηση, και ένα τεράστιο κομμάτι πρέπει να τα φάει στα μούτρα. Ξυπνάμε μετά και είμαστε παντρεμένοι και δεν ξέρουμε γιατί είμαστε παντρεμένοι και γιατί έχουμε παιδιά και ποιος είναι εδώ πέρα δίπλα μου και ένα σωρό άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επένδυση από πολύ μικρή ηλικία, 20, 25, 30, να αρχίζει κάποιος να αρχίζει να ψάχνει τον εαυτό του. Όχι μόνο όταν φτάσει στα άκρα, που μου γράφετε πολλοί νέοι δυστυχώς ότι έχετε αγχώδια ταραχή, που είναι μια μάστιγα, αλλά ακόμα και αν είστε καλά, να αρχίζετε να ψάχνετε. Αντί αυτού, έχουμε αντιστρέψει τη ζωή και κοιτάμε πώς από τα 20-18 να κάνω κάτι για να βγάλω λεφτά, γιατί τα λεφτά θα μου παίρνουν ασφάλεια. Τα νούμερα δείχνουν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, ειδικά στην Αμερική, το ποσοστό ευτυχίας έχει πέσει. Δεν συνάδει η οικονομική ευρωστία, ασφάλεια με την ευτυχία. Δεν είναι τυπικά αυτά, δεν είναι έτσι τα τετριμένα τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Είναι ουσίας πράγματα. Και κανείς δεν δαιμονίζεται αυτά τα λεφτά.
λέμε να μην θεοποιούμε τα λεφτά, όπως να μην θεοποιούμε τους δασκάλους και να παρακαλάμε το χρήμα ή έναν Θεό να μας φέρει κάτι έξω από εμάς, την ειρήνη μέσα σε εμάς. Γιατί την ειρήνη μέσα σε εμάς πρέπει να πάμε εμείς οι ίδιοι μέσα. Κάπως έτσι.